πούμε, να του πούμε καλή επιτυχία. Έδωσε έναν έντιμο αγώνα ο Λάμπρος ο Κοσμάς και εξελέγει βεβαίως. Και πρέπει να πω πως όλο αυτό το διάστημα ανοίγαμε και κύκλους παραγωγικούς. Ένα πράγμα που εκτιμώ στο Λάμπρο τον Κοσμά και θα το πω είναι ότι στα πλαίσια των συζητήσεων που κάνουμε πάντα, ο ίδιος θέτει τα προβλήματα. Και νομίζω ότι τα προβλήματα της πόλης, τα οποία τα έχει υποστηρίξει και τα έχει πει, θα τα υπογραμμίζει. Πόσο μάλλον τώρα, όταν ο Δήμαρχος Λευκάδας είναι ο κύριος Βεργίνης και είσαι στην παράταξή του. Διότι την προηγούμενη φορά ήταν σε εισαγωγικά Λάμπρο πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Καλός. Είχες και ένα λόγο να ασκείς κριτική. Τώρα θέλω να σε δω. Σε βάζω στα σκληρά αμέσως τώρα. Καλή επιτυχία, Λάμπρο. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κόσμο που προσήλθε να ψηφίσει και τον κόσμο που ψήφισε εμένα προσωπικά. Δεύτερη φορά εκλέγομαι στο ίδιο πόστο, στην κοινότητα Λευκάδος, και ελπίζω να έχουμε μια καλή πενταετία. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, πριν συνεχίσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή σε είδα και στη Λευκάδα και μιλούσαμε και με την κυρία Σταύρακα, που και αυτή έχει εκλέχτηκε, έτσι δεν είναι, στο τοπικό συμβούλιο. Έχουν εκλεγεί η Κορίνα Ιπολίτη πρόεδρος, η Μαριάννα Σταύρακα, εγώ από την παράταξη του κύριου Βεργίνη, ο Γιώργος Μωραήτης και από την παράταξη του κύριου Καλού και από την παράταξη του κύριου Λακοδεϊδή, η Ελένη Κατοπόδη. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω πως όταν σε ρώτησα για ποιο λόγο έμεινε στην τοπική κοινότητα και δεν πήγε στον κορμό το κεντρικό, θέλεις να υπερασπιστείς και να δουλέψεις τα προβλήματα της πόλης Λευκάδας, που είναι πολλά, Λάμπρο, και τα συζητούσαμε και την προηγούμενη περίοδο, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι ήταν επιλογή μου, είχα συζήτηση με τον επικεφαλής, τον κύριο Βεργίνη, και ήταν επιλογή μου να κατέβω στο κοινοτικό συμβούλιο. Πιστεύω σε αυτό το, έχω πει επανειλημμένως, πιστεύω σε αυτό το βαθμό αυτοδιοίκησης και πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά, να προσφέρεις πάρα πολλά στους συμπολίτες σου μέσα από αυτό το πόστο. Τα προβλήματα της πόλης είναι πάρα πολλά, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε πει επανειλημμένως, να ξεκινήσω από οδική ασφάλεια, από νερό, από τις κοινωνικές δομές που υπολειτουργούν, από το κυκλοφοριακό, τις αθλητικές δομές που δεν υπάρχουν, από τα προβλήματα πολιτιστικών σωματείων και τα γενικότερα προβλήματα του πολιτισμού, ακόμα και για το λιμάνι, τους χώρους ελιμενισμού, τους χώρους πάρκινγκ που δεν έχουμε, τα οξυμένα προβλήματα καθαριότητας. Τα χωροταξικά είναι πάρα πολλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλά προβλήματα, και καλό είναι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τα θέτουμε στην ατζέντα, γιατί κατά την άποψή μου προεκλογικά δεν τέθηκαν στην ατζέντα αυτά τα ζητήματα ή τέθηκαν με έναν τρόπο εξοραϊσμού περισσότερο. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αγαπητέ Λάμπρο. Θέλω λίγο να πούμε στον κόσμο, επειδή πολλές φορές υπάρχουν και διάφορα group που ο κόσμος ανεβάζει μια λακκούβα, τα χορτάρια. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε την επόμενη μέρα μαγικές λύσεις. Περιμένουμε να δούμε ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης και ιεράρχησης των ζητημάτων στην πόλη, διότι νομίζω πως εσφαλμένα περνάει η εντύπωση πως με ένα μαγικό ραβδί από 1η Γενάρη ο κύριος Βεργίνης θα αλλάξει την πόλη και θα την κάνει πρότυπο. Νομίζω πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα μας δώσει το μείγμα της πολιτικής του. Από εκεί και πέρα, νομίζω, το λέγα στο σχόλιο μου και θέλω την απόψή σου, θα πρέπει να φτιάξει και το μηχανισμό για να λειτουργεί η πόλη σωστά. Δηλαδή, καθαριότητα στην πόλη. Θα έχει προσωπικό για να καθαρίζει την πόλη? Να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να το δούμε. Έκανες ένα σχόλιο σχετικά με την ανάρτηση του Προέδρου της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Λευκάδας, του κ. Μπουρδάρα, σε σχέση με την καρέκλα και η κοινωνία μας χώρισε από την καρέκλα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε οι αιρετοί, όλοι ανεξαιρέτως, ότι ο κόσμος δεν τιμώρει. Ο κόσμος μας εκλέγει για να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Και πολύ απλά, ο κόσμος σοφά, αν δεν την κάνουμε αυτή τη δουλειά, μας αντικαλυστά. Ο κόσμος δεν τιμωρεί. Δεν είναι τιμωρητική η ψήφος του. Ουσιαστικά είμαστε εκεί για να εκπροσωπούμε τον κόσμο και να λύνουμε τα προβλήματά του. Αν το δούμε από αυτό το πρίσμα, θα σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε με μια λογική ότι παραλαμβάνουμε αυτό που λένε συνήθως, καμένη γη και θέλουμε χρόνο. Προφανώς και χρειάζεται χρόνος. Ωστόσο, τα προβλήματα είναι εκεί. Και τα προβλήματα δεν πρόκειται να περιμένουν. Τα προβλήματα στην υδροδότηση δεν πρόκειται να περιμένουν. Η καθαριότητα δεν πρόκειται να περιμένουν. Και εκεί, γι' αυτό και υπήρχε μια στροφή σε μια δοκιμασμένη λύση. Γιατί ο ξενοφόντας ο Βεργίνης, ο καθηγητής ο ξενοφόντας ο Βεργίνης, ήταν μια δοκιμασμένη λύση. Ήταν μια λύση η οποία είχε δοκιμαστεί σαν βουλευτής και είχε πετύχει. Και εδώ είναι το μήνυμα των εκλογών στη Λευκάδα. Το μήνυμα των εκλογών στη Λευκάδα, ότι κουραστήκαμε με τα πειράματα. Θέλουμε σίγουρες λύσεις. Προφανώς θα του δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται
και νομίζω ότι θα τις δούμε τις λύσεις. Γιατί τα προβλήματα είναι εκεί. Οι σωλήνες του νερού της πόλης που παρουσιάζουν στις Εσβλάδες δεν θα περιμένουν. Οι κάδοι σκουπιδιών δεν θα περιμένουν. Τα προβλήματα με τη ΜΟΠΑΚ ή με τη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων δεν θα περιμένουν. Οι συμβάσεις που λήγουν τώρα για τη μεταφορά δεν θα περιμένουν αυτά τα πράγματα. Σε αυτά χρειάζεται να κινηθούμε άμεσα και να δώσουμε άμεσες λύσεις. Mm-hmm. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω. Αντιλαμβάνομαι πως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υποθέτω πως ο κύριος Βεργίνης τι είπε. Ότι εγώ θέλω να έχω μια εικόνα, τι έχω παραλάβει, πώς είναι και ο Δήμος, πώς λειτουργεί, που για μένα αυτό είναι κλειδί. Πώς, για παράδειγμα, το προσωπικό του Δήμου λειτουργεί, το οποίο εγώ θα σου πω ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν για την καθαριότητα και για τις βλάβες ξεπερνούν τον εαυτό τους και τις αντοχές τους. Δεν είναι καμία μορφή γι' αυτό. Απλά έχω την εντύπωση πως ο ίδιος θα πρέπει, για να διοικήσει, να κατανοήσει τι παραλαμβάνει, τι υλικό έχει για να τρέξει. Οπότε, λοιπόν, έχω την εντύπωση, ναι, ότι ο κύριος Βεργίνης ήδη έχει κατανοήσει. Δεν έχει είναι κάτι το οποίο περιμένει να το γνωρίσει τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Το γνωρίζει ήδη. Γνωρίζει ήδη τις ανάγκες του Δήμου. Μου άρεσε πάρα πολύ η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που κάνει προς το προσωπικό του Δήμου. Mm-hmm. Δεν θεωρεί ότι το προσωπικό του Δήμου είναι απέναντί του ίσα-ίσα. Θεωρεί ότι είναι συνεργάτες του. Και από όσο έχω συζητήσει μαζί του, η όλη του προσέγγιση είναι πώς θα βοηθήσει περισσότερο το προσωπικό του Δήμου αυτό να γίνει πιο αποδοτικό. Mm-hmm. Λύνοντας βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους μέσα στο Δήμο. Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση νομίζω ότι θα ωφελήσει και το έργο το οποίο θα κάνει. Έχω μιλήσει πάρα πολύ μαζί του και εκτιμώ πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το όλο θέμα της διοίκησης. Και εκεί πιστεύω ότι είναι το κλειδί για να τα καταφέρει. Μάλιστα, μάλιστα. Βεβαίως και θα κριθεί και από αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως σου είπα, εγώ πιστεύω πως αν φτάσουμε καλοκαίρι, γενικά το λέω, και έχουμε αυτά τα προβλήματα, ο κόσμος νομίζω θα αντιδράσει. Θέλω όμως να σε ρωτήσω. Πάμε τώρα και θέλω τη δική σου την άποψη σε αυτό το μείγμα διοίκησης. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ και ελεύθερα. Απλά είχα μια συζήτηση με ένα αυτοδιοικητικό και μου έλεγε να, αν επιλέξει π.χ. το Λάμπρο τον Κοσμά, σε χρησιμοποιώ εσένα, για να τον κάνει αντιδήμαρχο. Ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, ότι θα προσπαθήσει να. Ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, δεν ακούει τον άλλον, θα προσπαθήσει να επιβληθεί. Θέλω να πω πως αυτές οι ισορροπίες ο κύριος Βεργίνης πώς θα τις λύσει. Θέλω να μου πεις εσύ, επειδή ήσουν συγκεντρώσεις του συνδυασμού, ποια είναι η φιλοσοφία του. Γιατί, και σου δίνω το λόγο, ο κύριος Βεργίνης δεν έχει να αποδείξει κάτι. Ο κύριος Βεργίνης δεν ήρθε στον κύριο Καλό για να βάλει βάσεις για να επανεκλεγεί. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θέλει να αφήσει το στίγμα του και την πολιτική του παρακαταθήκη. Άρα δεν τον ενδιαφέρει να στεναχωρηθεί ο Λάμπρος Κοσμάς που μπορεί να του ζητήσει ένα συγκεκριμένο τομέα που πιστεύει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έτσι δεν είναι? Καταρχήν να σου πω ότι ευτυχώς ο Λάμπρος Κοσμάς είναι κοινοτικός σύμβουλος και δεν μπορεί να γίνει αντιδήμαρχος. Γιατί ευτυχώς. Λοιπόν. Δεν θα ήθελες. Αν μπορούσες, δεν θα ήθελες. Γιατί όχι? Έχω πει την άποψή μου κατηδίαν. Για λόγω χρόνου δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μάλιστα. Ωραία. Έχω πει επανειλημμένως ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αφιερώνω στα κοινά το χρόνο που μπορώ να αφιερώσω. Υπάρχει και η δουλειά μου. Από τη δουλειά μου ζω, όχι από την πολιτική. Έτσι, λοιπόν, να το προσπεράσουμε αυτό. Όσο έχω συζητήσει με τον ξενοφόρο του Βεργίνη, νομίζω ότι δεν στέκεται ποτέ σε πρόσωπα και νομίζω ότι αυτό που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η παραγωγή έργου μέσα από μια δημοτική ομάδα. Αυτό θα δώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας. Το πόσο αποδοτικοί μπορεί να είμαστε όλοι από το πόστο που έχει ο καθένας. Να μην μένουμε στους τίτλους αντιδήμαρχος, να μην μένουμε στους τίτλους αναπληρωτής δήμαρχος, να μένουμε στους τίτλους τους οποίους, για τους οποίους μας έχει ορίσει ο κόσμος. Πόσο μπορεί ο Κοσμάς ο Λάμπρος ή, λέω το όνομά της γιατί είναι φίλη μου, η Μαριάννα η Σταύρακα, να αποδώσουν ως κοινοτικοί σύμβουλοι. Τι μπορούμε να πάρουμε από αυτούς? Νομίζω ότι ο ξενοφόντας ο Βεργίνης αυτό που έχει σαν στόχο είναι να πάρει από τον καθέναν από εμάς αυτό. Ωραία. Που μπορεί. Να κάνω αυτό το συνήγορο του διαβόλου. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Πάντα ο κάθε
ο κάθε δήμαρχος, θυμάμαι και τον προηγούμενο δήμαρχο, και, και ο κύριος Καλός είπε ότι σημείο αναφοράς θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα θυμάσαι πότε ήρθε και μια παρέτηση, όταν κάποια στιγμή υπήρχαν αντιδράσεις και όταν τα προβλήματα είναι πολλά και δημιουργείται και η πολιτική τριβή, που υπήρχαν και αναφορές τύπου. Εντάξει, συμβουλευτικός είναι ο χαρακτήρας σας τελική. Αν θέλω, σας ακούω. Το θυμάσαι αυτό. Πόσο μεγάλος κίνδυνος είναι. Είμαι συμβουλευτικός. Ένα σημαντικό ερώτημα. Αλλά θέλω να πω, εκτός τώρα από αυτό το ωραίο θεωρητικό πλαίσιο, ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω από αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, τη φιλοσοφία του κύριου Βεργίνη μέσα από σένα. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο θα είναι την επόμενη μέρα για τον κύριο Βεργίνη και για τους αντιδημάρχους, όταν θα πηγαίνεις εσύ ως τοπικός σύμβουλος και θα λες, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε 10 αιτήματα. Πόσο χρόνο θα δώσεις για να υλοποιηθούν, γιατί ο κύριος Βεργίνης τι είπε στις συνεντεύξεις του, ότι θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος των όσων, για παράδειγμα, λαμβάνουν τα αιτήματα και δεν τα επιλύουν. Καταρχήν θα ξεκινήσω με το βασικό. Καταγραφή των προβλημάτων. Mm-hmm. Καταγραφή των προβλημάτων. Μετά από συζήτηση θα τεθούν, πιστεύω, προτεραιότητες. Και έτσι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι αντιδήμαρχος ίδρυυσης ή ποιος θα είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει περισσότερο με την ομάδα να λειτουργεί στο σύνολο, από τους κοινοτικούς συμβούλους μέχρι και τον δήμαρχο τον ίδιο. Γι' αυτό πιστεύω περισσότερο στην ομάδα και όχι στα άτομα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει να κάνει, σαφέστατα, αυτοί που θα επιλέξει ο κ. Βεργίνης για αντιδήμαρχη θα έχουν κάποιο λόγο. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο με τις διοικητικές ικανότητες αυτών, όσο με το πόσο θα ανταποκριθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Εξάλλου, σε παραπέμπω σε αυτό που τόνιζε συνέχεια ο κ. Βεργίνης στην προεκλογική του εκστρατεία, τους προέδρους. Ναι. Ωραία. Έκανε πάντα ξεχωριστή αναφορά στους προέδρους. Θεωρεί τον πρώτο βαθμό, το πρώτο σκαλί της αυτοδιοίκησης πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Κάτι που αν το καταφέρει να τους εντάξει στη λειτουργία του Δήμου και να πάρει πράγματα από τους προέδρους, νομίζω ήδη θα έχει βάλει τις βάσεις της επιτυχίας τους. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πρόεδροι, και όχι μόνο το κοινοτικό συμβούλιο της πόλης, αλλά και οι πρόεδροι των χωριών, είναι τα αυτιά και τα μάτια του δημάρχου στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτοί καταγράφουν τα προβλήματα, αυτοί τα μεταφέρουν. Όσο περισσότερο ένας δήμαρχος, πέρα από τις χρόνιες παθογένειες του νησιού, όσο περισσότερο ένας δήμαρχος καταφέρει να ικανοποιήσει τα προβλήματα που παρουσιάζουν και να λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι πρόεδροι, τόσο πιο επιτυχημένος θα είναι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι εκεί που έφασε ο κύριος Καλός. Πολύ ωραία. Σε άλλα πράγματα. Να σου θέσω ένα ερώτημα που μου ήρθε τώρα εδώ και χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να μου πεις εσύ ένα πράγμα που πιστεύεις ότι το τοπικό συμβούλιο μπορεί να κάνει μέχρι το καλοκαίρι και ποιο είναι αυτό. Το τοπικό συμβούλιο έχει κυρίως νομοδοτικό χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα πώς το λέει ο κρατής μας. Δηλαδή, ένα βήμα. Δηλαδή, αν εσένα σου έλεγα τώρα ότι μέχρι. Απλό πράγμα, γιατί πολλές φορές λέμε και για τα απλά. Ένα απλό πράγμα που θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει μέχρι το καλοκαίρι. Καθαριότητα στην πόλη. Mm-hmm. Αν σκεφτώ ότι το κομμάτι της σύνδρευσης, το σύνολο, πηγαίνει στον αντιδήμαρχο ίδρυυσης και στο σύνδεσμο ίδρυυσης. Αφήνω το νερό στην άκρη, το οποίο θα το διαχειριστεί η ίδρυυση. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε μέχρι το καλοκαίρι είναι καθαριότητα στην πόλη. Μάλιστα. Και πρέπει να αλλάξει μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ένας βασικός στόχος. Μετά, προτεραιότητα άλλη που θα βάζα εγώ, το πάρκινγκ. Ναι. Αυτό το κυκλοφοριακό χάος. Έχει υποσχεθεί πράγματα ο κύριος Βεργίνης, έχει πει πράγματα στις προεκλογικές συζητήσεις που θα πρέπει να κληθεί να τα βάλει σε τροχιά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Mm. Βεβαίως. Και σιγά σιγά, γιατί μίλησα εγώ προηγουμένως για προτεραιότητες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Πρέπει να δούμε οπωσδήποτε το κυκλοφοριακό, οπωσδήποτε τα πάρκινγκ, οπωσδήποτε την καθαριότητα, οπωσδήποτε τη χωροταξία της πόλης. Το νερό δεν το αφήνω στην άκρη. Απλά επισημαίνω ότι αυτό είναι κάτι που θα το αναλάβει η υπηρεσία. Έτσι. Mm-hmm. Το δίκτυο ολόκληρο. Και μετά να μπουν οι βάσεις για τις αθλητικές υποδομές. Το είπε και η Κορίνα, η πολίτη, προάλλες, που κατά ψέματα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην πόλη με τις αθλητικές υποδομές. Και παράλληλα, εκεί που χρειαζόμαστε και άμεσες λύσεις, βλέπεις ότι
τα προβλήματα είναι αρνέα ίδρα. Απλό ένα ανοίγει, 10 βγαίνουν. Έτσι. Mm-hmm. Μετά, οι κοινωνικές δομές, οι παιδικοί σταθμοί, για τους οποίους ελάχιστα πράγματα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πόσα παιδιά που μένουν κάθε χρόνο εκτός παιδικών σταθμών. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Λευκάδα για τις οικογένειες, για τα εργαζόμενα ζευγάρια. Είναι πάρα πολλά. Αλλά αν ένα πρόβλημα θα μπορούσαμε να λύσουμε μέχρι το καλοκαίρι και να δούμε αισθητά μία βελτίωση όσον αφορά το κοινωνικό και που θα μπορούσε να βάλει γερή πλάτη το κοινωνικό και να το λύσουμε, θα ήταν η καθαριότητα στην πόλη. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι εννοώ καθαριότητα? Δεν εννοώ μόνο την καθαριότητα. Εννοώ ακόμα και όταν μπαίνει η αντικειμενική περίοδος να κουρεύουμε τα χορτάρια που φέτος φτάσαμε Ιούνιο και Ιούλιο μήνα για να τα κόψουμε, ας πούμε. Προσπαθώ σε όλο αυτό το οποίο σου λέω τώρα να κατανοήσω αν η κάθε διοίκηση που κρίνεται για την καθημερινότητα, γιατί και ο κύριος Καλός κρίθηκε για την καθημερινότητα, για την καθημερινότητα κρίθηκε και ο κύριος Δρακονταϊδής. Η αχίλιο στέρνα του. Βεβαίως. Απλά προσπαθώ λίγο να καταλάβω, θα μου πεις, θα το δούμε από το Γενάρη, αν αυτό είναι θέμα διοίκησης και ικανότητας με βάση τα δεδομένα του Δήμου. Διότι κάθε φορά που έκανα μία συνέντευξη και στον κύριο Δρακονταϊδή και στον κύριο Καλό, μου έλεγαν: έχω 2 υπαλλήλους για το πράσινο. Έχω 4 δημοτικούς αστυνομικούς. Έχω εκείνο, έχω το άλλο. Και ξέρεις τι προβληματίζομαι και λέω. Τον ρωτούσαμε και τον κύριο Καλό, τι έγινε με την οδό Καραβέλα, με τα διπλοπαρκαρισμένα. Και μου απαντούσε, εγώ λέει, έγινα κακός. Έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομική διεύθυνση και του ζητούσα μόνο το Σάββατο έναν αστυνομικό που βοηθούσε να πάρει ανάσα η πόλη. Και μου έλεγε η αστυνομία, δεν μπορώ. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή πώς θα ξεπεραστούν αυτά. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί είναι αυτά τα απλά που λέμε. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε στα στενά πλαίσια του Δήμου, αν το σκεφτούμε και στις δυνατότητες του Δήμου, ενδεχομένως να δούμε αδιέξοδα. Mm-hmm. Okay. Αν το δούμε όμως γενικότερα στην Ιωνία, να δούμε στην κοινωνία, τι συνεργασία μπορεί να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, για τον έλεγχο της στάθμης στην πόλη με την αστυνομία? Γιατί θα πρέπει να λέμε ότι έχουμε 2 υπαλλήλους, μόνο 2 δημοτικούς αστυνόμους, και να μην μπορούμε να συνεργαστούμε ωφέλιμα με την αστυνομία και με την τροχέα, προκειμένου και να βάλουμε ένα ευρύτερο σχέδιο σε εφαρμογή? Γιατί να περιοριζόμαστε? Το είπε πολλές φορές ο κ. Καθηγητής ότι ο Δήμαρχος άρχη. Ο Δήμαρχος δεν οφείλει μόνο να μπαίνει στη διαδικασία στο Δήμο να διοικεί. Θα πρέπει να δει και τι γίνεται και στην αστυνομία και τι γίνεται γύρω και πώς θα μπορέσει να συνθέσει, πώς θα μπορέσει να πάρει όλους τους φορείς υπό το πρίσμα του Δήμου, υπό τη διεύθυνση του Δήμου και να αποτελέσει το συνεκτικό κρίκο και να τους βάλει να συνεργαστούν. Αυτή την τετραετία τολμώ να πω ότι συγκεκριμένοι φορείς του τόπου δεν κάθισαν ποτέ στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν και να λύσουν προβλήματα. Πότε κάθισαν στο ίδιο τραπέζι το επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο, η περιφέρεια, ο Δήμαρχος, όλοι μαζί να λύσουν προβλήματα? Εδώ χρειάζεται μια ευρύτερη συνεργασία και μια σύνθεση. Μήπως θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά το θέμα? Είπατε προηγουμένως ότι ο κ. Βουλευτής έκανε μια πολύ, πολύ σημαντική ανακοίνωση σήμερα. Όλοι μαζί να εργαστούμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μήνυμα του κ. Βουλευτή. Αν δεν συνεργαστούμε όλοι, περιφέρεια, Δήμος, κυβέρνηση, με όλους τους φορείς, δεν πάμε πουθενά. Αλλιώς θα μπαίνουμε σε διαδικασίες να λέμε ο καθένας από τη μεριά του ότι αυτό δεν γίνεται γιατί έχω μόνο 2 υπαλλήλους ή γιατί δεν έχω λεφτά ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι πως ο κ. Βεργίνης κινείται στην κατεύθυνση αυτή. Ναι. Το να αναζητήσει ευρύτερες συνεργασίες πέρα από τα πλαίσια του Δήμου. Και εκτός από τις συνεργασίες, το να δώσει γρήγορα το στίγμα του. Γιατί νομίζω, και αυτό το οποίο λέγαμε και για το τι έχασε ο κύριος Καλός, 2 πάρκινγκ να φτιάχνες οργανωμένα, μικρές παρεμβάσεις. Ο κόσμος θέλει την ανάσα του από τα βασικά στην αρχή, να δει κάτι άμεσα, να πάρει μια ανάσα. Γιατί δεν περιμένει τις μαγικές λύσεις, απλά να δει ότι κάτι αλλάζει. Πάντα στην ελπίδα βάζει πλάτη. Ναι. Ναι. Σε μια δημοτική αρχή η οποία θα δείξει ότι εργάζεται για τον τόπο, ο κόσμος θα βάλει πλάτη και θα αναγνωρίσει
Ο κόσμος δεν λειτουργεί τιμωρητικά. Λύσει τα προβλήματά του, περιμένει. Mm-hmm. Όταν δει ότι μια δημιουργική αρχή θα αρχίσει να του λύνει προβλήματα, θα βάλει πλάτη. Ναι, θα, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος είναι εντάξει. Θα πει τον πρώτο χρόνο ότι κάτι είδα. Ναι. Κάτι βλέπω να αλλάζει. Δεν έχω το ίδιο πρόβλημα που είχα πέρυσι με το νερό. Το οποίο είναι, όπως το είπες και εσύ, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, έτσι, για τον χρόνο το καλοκαίρι. Και ήδη ο νέος δήμαρχος έδειξε τις διαθέσεις του από την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις ενημερώθηκε από τον Φίλιππο το Σκληρό το τι συνέβαινε με τον αγωγό, πήγε κατευθείαν να δει, να έχει ήδη άποψη. Ναι. Και προέβησε απαραίτητες ενέργειες. Δεν θα μείνει άπραγος μπροστά σε τόσα προβλήματα. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα το αναγνωρίσει αυτό. Mm-hmm. Έπειτα θα πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή και να αξιολογήσουμε και γιατί βγήκε ο κύριος Βεργίνης. Ναι. Ο κύριος Βεργίνης πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πάρει η δήμαρχος μεταπολίτευσης στον πρώτο γύρο. Άγγιξε το 50%. Ακόμα και με το σύστημα της απλής αναλογικής, άγγιξε την εκλογή από τον πρώτο γύρο. Αυτό κάτι σημαίνει. Από τη μια βέβαια ήταν αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο κόσμος κουράστηκε από τα πειράματα και θέλει δοκιμασμένες λύσεις. Από την άλλη όμως κατάφερε να συνθέσει. Κατάφερε να τον ακολουθήσει ο κόσμος ανεξαρτήτως πολιτικής καταβολής του κόσμου. Έφερε μια νέα πρόταση στο τραπέζι με σύνεση και νομίζω ότι έχει το πλάνο για να ανταποκριθεί στην επόμενη μέρα και νομίζω ότι στο μυαλό του ξέρει ήδη πώς θα τα καταφέρει. Το μόνο που μένει είναι να το δούμε. Εκ του αποτελέσματος θα κριθούμε όλοι. Mm-hmm. Εκ του αποτελέσματος θα κριθούμε. Είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία, όπως είπες, το νερό, ναι. Μέχρι το καλοκαίρι χρειάζεται να έχουμε, το επόμενο καλοκαίρι χρειάζεται, προς το, είναι απόλυτα ψυχολογικό, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ναι. Δεν μπορεί το επόμενο καλοκαίρι να έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε φέτος, τα οποία ήταν ιδιαίτερα οξυμένα. Μάλιστα. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε. Νομίζω ότι κλειδί θα είναι οι συνεργάτες που θα επιλέξει και ο κύριος Ευεργίνης και το μοντέλο διοίκησης, η αλήθεια είναι, για να ανακουφιστούμε από την καθημερινότητα. Καλά, το καλοκαίρι γνωρίζουμε ότι όταν ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται του νησιού, δεν περιμένουμε δηλαδή ιδανικές συνθήκες. Ο περισσότερος κόσμος στέκεται στην εικόνα του καλοκαιριού. Πολλοί κόσμος που λείπει από τη Λευκάδα δεν έχει την εικόνα που είχαμε εμείς το χειμώνα, ότι και το χειμώνα πέρσι είχαμε πάρα πολλές βλάβες νερού. Ναι. Και οι βλάβες νερού δεν περιμένουν τον κόσμο. Και τη Δευτέρα έχει μία. Νομίζω ότι Δευτέρα δεν κλείνει. Πότε ήταν, έγινε, χτες. Δεν ήταν μία προγραμματισμένη. Ναι, εσείς ανάμεσα στις εκλογές είχαμε πάρα πολλές βλάβες νερού. Αυτά τα προβλήματα δεν περιμένουν. Και ναι. Πέρυσι το χειμώνα είχαμε πάρα πολλές βλάβες καθημερινά, σχεδόν καθημερινά βλάβες νερού. Το δίκτυο είναι παλιό και σπάει. Σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι όμως ο οποιοσδήποτε δήμαρχος. Δηλαδή θα υπάρχουν και με τη διοίκηση του κ. Βεργίνη θα βγαίνουν ανακοινώσει ότι θα γίνεται διακοπή. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός κι αν το αλλάξει όλο. Το οποίο αλλάζει τιμαματικά. Γιατί αυτό που ρώτησα και τον κύριο Βεργίνη είναι ότι περιμένουμε τον αγωγό να έρθει. Ναι, θα έρθει ο αγωγός. Το νερό που θα πάει. Είναι και αυτό το ζήτημα. αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, η έλευση του νέου αγωγού δεν είναι πανάκια. Γιατί είναι αυτό που είπες πολύ χαρακτηριστικά. Ναι, θα έρθει το νερό αυτό, αλλά πού θα πάει αυτό το νερό. Και αν θα μπορεί να αντέξει το δίκτυο εδώ. Ναι. Νερό θα μπει στη Λευκάδα. Επίσης, θα σου πω σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Φίλιππο το Σκληρό, το πρώην αντιδήμαρχο Ίδρευσης, είναι της άποψης ότι μπορεί να έχουμε καλύτερη διαχείριση του νερού στη Λευκάδα και χωρίς τον νέο αγωγό. Δεν συζητάμε ότι δεν χρειαζόμαστε τον νέο αγωγό. Βεβαίως, γιατί μπορούν να γίνουν και γεωτρήσεις. Μπορούμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε αυτές τις δεξαμένες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να έχουμε και νερό. Δηλαδή, μια σωστή διαχείριση του νερού. Αυτό το λέει και ο κ. Σολδάτος από την προηγούμενη θητεία, αν θυμάμαι καλά. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, που πέρασε στα ψηλά πριν από 4 μήνες και γίνει ένα συμβούλιο και είχε πάρει το λόγο ο Φίλιππος ο Σκληρός. Ανάμεσα στα λεγόμενά του είναι ότι εδώ και 20 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 2 γεωτρήσεις. Στην Νότια Λευκάδα και αυτές οι γεωτρήσεις εδώ και 20 χρόνια δεν τις έχουμε συνδέσει ποτέ στο ρεύμα. Ναι, τώρα θα σου απαντήσω κι εγώ και θα σου έλεγα τώρα. Όταν ήταν οποιοδήποτε δηλαδή στη θέση αυτή να το έκανε. Δηλαδή, κι εγώ μια φορά άκουγα και το είχα πει του κύριου Σκληρού για ένα δίκτυο της πόλης που δεν έχει συνδεθεί ποτέ. Σε ένα σημείο που το συζητούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και ξέρεις όμως τι γυρνάω και λέω. Δεν το λέω για τον κύριο Σκληρό γενικότερα. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είσαι εκεί για να μου διαπιστώνεις το πρόβλημα. Σύνδεσέ το. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, το να βγαίνουμε και να κάνουμε διαπίστωση το ότι υπάρχουν. Γιατί διήξε και ο κύριος Σκληρός όμως τώρα. Βεβαίως, ένα για χρόνο. Ένα χρόνο, δηλαδή τώρα, για να τα αποδώσουμε όλα και να είμαστε και δίκαιοι. Επιτυχία σε σχέση. Βεβαιότατα. Και τη χρεώθηκε. Απλά θέλω να πω ότι πλέον ο κόσμος. Αισθάνομαι λάμπρο εγώ από τα μηνύματα που λαμβάνω από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή και ο κύριος Ρακονταϊδής, θυμάμαι, διαπίστωνε και έλεγα τι παρέλαβα, τι έλαβα, τι ήταν. Ο κόσμος σου λέει λοιπόν, γι' αυτό σε έχω βάλει εσένα. Γι' αυτό έδιωξε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Σωστό. Δηλαδή ναι. Ότι έχει διαπιστωθεί πλέον έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι παραλάβαμε καμένη γη. Προφανώς ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Η διαχείριση. Ελπίζουμε να είμαστε λίγο καλύτεροι διαχειριστές. Αυτή λοιπόν τώρα είναι μια εισαγωγική κουβέντα. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ, γιατί πιέζομαι για διαφημίσεις, καλή επιτυχία. Θέλουμε εδώ την άποψή σου. Θέλουμε να υπογραμμίζεις τα προβλήματα. Και εμείς θέλουμε εδώ να γκρινιάζουμε πολλές φορές. Γιατί άμα γκρινιάξουμε, τότε έτσι πιέζουμε τις καταστάσεις. Δεν είναι να γκρινιάξουμε. Το θέμα είναι να καταγράφουμε τα προβλήματα και να τα αναφέρουμε. Τα προβλήματα Σωστά. υπάρχουν. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα. Λάμπρο, καλή επιτυχία. Θα κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στον Πρίσμα. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, το μέλος της τοπικής κοινότητας, ο Λάμπρος ο Κοσμάς, σε μία από τις καθιερωμένες μας συζητήσεις.